Εμείς είμαι κάτοικος εδώ της περιοχής, με απλά ελληνικά, θα το πω πολύ απλά, έτσι. Οι αποφάσεις παίρνονται ειρήνη μας, στις περισσότερες περιπτώσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον Καμένο, τον οποίο το στήριξα κιόλας, έτσι, και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, ούτε να με πει εμένα ούτε Χρυσαυγίτη ούτε κάτι άλλο, έτσι. Και ακόμα κάρτα μέλους ακόμα υπάρχει. Ότι άμα θέλεις καλέ Καμένε να κάνεις hot-spots και συγκεντρώσεως, να το κάνεις στην περιοχή σου. Να μπορούν τα δικά σου παιδάκια να έχουν ζωή και να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα δικά μου τα παιδιά θέλουν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα και να μην φοβάμαι αν θα πάθουν κάποιο κακό. Να ξέρεις ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει τις περισσότερες κυνηγητικές άδειες. Αυτό να το θυμάσαι. Έτσι. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Παιδί σκοπεύει να φτάσει στην Αν σου πειράξει το παιδί σου, εσένα τι θα κάνει. Και είναι η πιο βεβαρημένη περιοχή. Αν σου πειράξει το παιδί σου. Όσο πάει, όσο πάει. Οποιαδήποτε πολιτική παιδί σου αν έχει. Αν εσένα σου πειράξουν την οικογένειά σου, τι θα κάνει. Πιστεύω ότι θα κάνει και εσύ θα πάρει τον νόμο στα χέρια σου. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει νόμο. Όταν ο νόμο βάλεται εναντίον σου, όταν έχει τα ΜΑΤ, την κυβέρνηση εναντίον σου και είναι. Αυτοί είναι οι ρατσιστέ που σε βλέπουν εσένα ω ένα. Άλλο υποκείμενο. Έχουν παρεξηγήσει δυστυχώς την αλληλεγγύη που θα έπρεπε να δείξουν όλοι ως έθνος, ως λαός, με αυτό που γίνεται τώρα. Δυστυχώς, ούτε ρατσιστές είμαστε. Κατανοούμε τα προβλήματα τα οποία έχουν οι κύριοι κυβερνώντες, που τους έχουν επιβληθεί δυστυχώς δεν μπορούν και προσπαθούν να τα διαχειριστούν. Δυστυχώς όμως εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε τόπος εναποθέσεων ανθρώπινων ψυχών, ούτε μπορούν αυτοί να μας διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών μας. Θέλουμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Θέλουμε να κυκλοφορούν ελεύθερα τα παιδιά μας και με ασφάλεια προπαλούν. Αυτό δεν πρόκειται να μας το αλλάξει κανένας. Εμείς θα ομονοήσουμε και θα συμφωνήσουμε να έρθουν εδώ, με την προϋπόθεση όμως θα έρθει ο κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας εδώ, να κατοικήσει εδώ σε αυτή την περιοχή και να τα βλέπουμε τα παιδιά τους να γυρνάνε μαζί με τους μετανάστες. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.